ευχαριστούμε για την παρουσία σας στη σημερινή συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση του ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Χθες ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το συμβόλαιο για την αλλαγή της προγραμματικής θέσης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την τετραετία 2023-2027. Ένα μίνιμουμ κοινό πρόγραμμα προοδευτικής σύγκλησης 11 δεσμεύσεων με απέφθηση σε όλους τους δημοκρατικούς προοδευτικούς πολίτες αλλά και τις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου. Όπως μάλιστα τόνισε χαρακτηριστικά ο ίδιος, αυτή είναι η προγραμματική βάση πάνω στην οποία θα καλέσουμε την επομένη των εκλογών με την ισχυρή εντολή του ελληνικού λαού τις προοδευτικές δυνάμεις να συμφωνήσουν ανοιχτά, διάφανα, χωρίς φωνή κάποιο τραπέζι, για μια κυβέρνηση σταθερότητας και μακράς πνοής. Το πρόγραμμα έχει άμεσο αλλά και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Δηλαδή, εμπεριέχει νομοθετικές πρωτοβουλίες, στις οποίες στοχεύει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τις πρώτες 50 μέρες της διακυβέρνησης και περιλαμβάνουν μειώσεις φόρων, αυξήσεις μισθών και πάγωμα των πλειστηριασμών. Επίσης, όμως, παραθέτει και τους 11 άξονες της περαιτέρω προοδευτικής διακυβέρνησης του τόπου. Όλες, ωστόσο, οι παρεμβάσεις και δεσμεύσεις μας υπηρετούν ένα μεγάλο εθνικό στόχο. Να γίνει η Ελλάδα επιτέλους μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Επιγραμματικά, τα 11 άρθρα του Συμβολαίου της Αλλαγής συνοψίζονται ως εξής. Άρθρο 1. Αύξηση μισθών και εισοδημάτων. Άρθρο 2. Αντιμετώπιση της ακρίβειας, συγκράτηση και μείωση τιμών. Άρθρο 3. Ρύθμιση χρεών, προστασία πρώτης κατοικίας, επαγγελματικής στέγης και αγροτικής γης. Άρθρο 4. Δικαιοσύνη και κανονικότητα συνεργασία. Άρθρο 5. Ανάκτηση δημοσίου ελέγχου στην ενέργεια και το νερό, δημόσιο πυλώνα στο τραπεζικό σύστημα. Άρθρο 6. Νέο ισχυρό ΕΣΥ για αξιοπρεπή περίθαλψη και φροντίδα υγείας για όλους. Άρθρο 7. Στήριξη όλων του βαθμού της εκπαίδευσης. Άρθρο 8. Στήριξη της γυναίκας, των νέων ζευγαριών και αλλαγής της πολιτικής ένταξης για φρένο στη δημογραφική κρίση και γύρανση. Άρθρο 9. Ενίσχυση του πολιτισμού και των ανθρώπων του. Άρθρο 10. Στήριξη των ανθρώπων με αναπηρία. Και άρθρο 11. Μεταρρύθμιση του κράτους για περισσότερη αξιοκρατία, λογοδοσία και δικαιοσύνη. Πρόκειται για ένα συμβόλαιο δικαιοσύνης και σταθερότητας. Ένα πρόγραμμα ριζοσπαστικό, αλλά ταυτόχρονα ρεαλιστικό και απολύτως υλοποιήσιμο. Ένα κοινωνικό συμβόλαιο για την πολιτική αλλαγή, που είναι αναγκαία για να βγει η κοινωνία από το σημερινό κτέλμα. Για να επανέλθει η ελπίδα και το χαμόγελο στα χείλη των ανθρώπων. Γι' αυτό καλούμε τον ελληνικό λαό να το προσυπογράψει με την ψήφο του στις 21 Μαΐου. Είμαστε πια στην τελική ευθεία για τις πιο κρίσιμες κάλπες που θα κρίνουν το αύριο και την πορεία της Ελλάδος, της κοινωνίας και της ζωής της δικής μας. Από τη μία υπάρχει το δικό μας προοδευτικό, ρεαλιστικό σχέδιο με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του και απέναντί μας ένα συντηρητικό, αντιδραστικό, οπισθοδρομικό σχέδιο που εξυπηρετεί τα μεγάλα συμφέροντα αδιαφορώντας για την κοινωνία. Δύο εκ διαμέτρου αντίθετα σχέδια και αντιλήψεις. Η κοινωνία, η δημοκρατία, οι θεσμοί, η πολιτική. Απέναντι στα συμφέροντα και τη στοχεύση των λίγων. Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι η ικανή και αναγκαία συνθήκη για να προκύψει προοδευτική κυβέρνηση στις 21 Μαΐου που θα βάλει τέλος στο δεξιό κατήφορο. Καλούμε όλους τους δημοκρατικούς πολίτες που θέλουν να μπει ένα τέλος στον γκρίζο, στην ανασφάλεια, στο φόβο, στη δυστοπία του κυρίου Μητσοτάκη να προσέλθουν μαζικά στις κάλπες και με την ψήφο τους να δώσουν την ισχυρή εντολή της πολιτικής αλλαγής. Ιδίως οι νέοι άνθρωποι να μην επιτρέψουν να αποφασίσουν άλλοι για αυτούς χωρίς αυτούς, να προσέλθουν στις κάλπες και να διαμορφώσουμε τη δική τους ψήφο την επόμενη μέρα. Μια επόμενη μέρα με δικαιοσύνη και δημοκρατία για όλους. Παρουσιάζω σήμερα τους 11 υποψηφίους μας που δίνουν τη μάχη στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου για μια ισχυρή εντολή στον Αλέξη Τσίπρα για να κάνει την αλλαγή πράξη την επόμενη μέρα των εκλογών. Τα ονόματα των 11 συντρόφων και συντροφών με αλφαβητική σειρά. Αρμουτάκης Γιώργος, Βαρδάκης Σοκράτης, Ιγουμενίδης Νίκος, Καμπουράκη Χρυσάνθη, Καρούτσου Φέδρα, η συντρόφισσα δυστυχώς παρέμεινε Αθήνα και δεν μπορούσε να κατέβει, Μακρύ Κορνηλία, Μαμουλάκης Χάρης, Μανουράς Γιάννης, Μαρή Μαρία, Σμπόκος Βασίλης, Τσουκαλά Κατερίνα. Ένα ψηφοδέλτιο νίκης και ελπίδας, ένα ψηφοδέλτιο ανανέωσης, διεύρυνσης και απέφθηση σε όλους τους δημοκρατικούς προοδευτικούς πολίτες, με 11 άξιους υποψηφίους με πορεία, έργο και κοινωνική πολιτική αναφορά. Τα πλήρη βιογραφικά έχουν σταλεί σε όλα τα μέσα ενημέρωση σήμερα. Δίνουμε τη μάχη σπίτι-σπίτι, ως την τελευταία μέρα, για καμιά ψήφο χαμένη, για καμιά ψήφο με χαλαρότητα. Όπως λέει και ο Άγγελος Σικελιανός, ο μπρος βοηθάτε να σηκώσουμε τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα. Καλό μας αγώνα με την νίκη και την πολιτική αλλαγή.